Κουνίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για εσάς και στους τηλεθεατές σας. 6 εκατομμύρια πήγαινε, έφερνε στην Κύπρο. 6 εκατομμύρια. Ψάχνουμε να δούμε ποιος κρύβεται πίσω από τη ληστεία. Ωραία ιστορία, με την έννοια ότι να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω. Να μας απαντήσουν. Την μπλοκή και πώς θα ξεμπλεχτεί. Πώς έφτασε όλο αυτό και ποιος άκουσε για τις 420 και πώς βρέθηκε εκεί μπροστά της. Πείτε μου λίγο πράσινη φορολογία, καύσιμα, νερό, ξενοδοχεία. Στο κομμάτι των ξενοδοχείων, τι σημαίνει αυτή η πράσινη φορολογία? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα επιπρόσθετο κόστος πλέον σε όλα αυτά που έχουμε ταξινομήσει την τελευταία τριετία, τετραετία. Όπως μας παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Υπουργείο Οικονομικών από το Κέντρο Μελετών, Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, που αφορούσε το τέλος των 2,5 ευρώ αναδιανυκτέρευση ανά τουρίστα. Κάτι το οποίο μας ανησυχεί με την έννοια ότι καταρχάς πρέπει να κωδικοποιηθούν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την πράσινη μετάβαση. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να πούμε ότι η μελέτη στηρίχθηκε σε δεδομένα και αριθμούς ιστορικά των τελευταίων ετών που υπάρχουν κτλ. Εμείς θεωρούμε όμως ότι η επιβολή αυτού του τέλους θα έχει και μία επίδραση πάνω και στην τουριστική ροή και στους πελάτες και στους ταξιδιωτικούς μας εταίρους, οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλα τουριστικά ρεύματα προς το νησί. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό και ενδεχομένως το οικονομικό μοντέλο που μας παρουσιάστηκε να είναι διαφορετικά τα νούμερα. Οπότε, εδώ, τι ξέρετε για την ώρα, τι ξέρετε, πόσο πάνω θα πάνε οι τιμές για αυτόν τον πράσινο φόρο? 2,5 ευρώ αναδιανυκτέρευση. 2,5 ευρώ αναμέρα της διανυκτέρευση. Ναι, αναδιανυκτέρευση. Ναι. Και θα τα πληρώνει. Ποιος θα τα πληρώνει αυτά τα χρήματα? Αυτό που μας παρουσιάστηκε στη μελέτη είναι ότι αυτό το κόστος θα το επομίζεται ο πελάτης, ο ταξιδιώτης, ο τουρίστας δηλαδή. Εγώ να σας πω μόνο ότι τυχαίνει αρκετές φορές οι μεγάλοι tour operators και ταξιδιωτικοί πράκτορες στα πακέτα να παζαρεύουν ακόμα και για 1,5 ευρώ. Άρα θεωρούμε ότι αυτό θα επηρεάσει και θα έχει κάποια επίδραση πάνω στις κρατήσεις. Ναι, αλλά και στο εξωτερικό που πάμε μας λένε, όταν φεύγετε από το ξενοδοχείο θα σας πούνε ότι υπάρχει και αυτός ο φόρος για να τον πληρώσετε. Κάπως έτσι θα λειτουργούμε, αν εφαρμοστεί και εμείς. Ναι. Ασφαλώς, η κάθε αγορά αντιδρά και διαφορετικά. Όμως αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε μια μαθηματική πράξη που έγινε με δεδομένα, χωρίς να δούμε και ή να συνυπολογίσουμε την πιθανή ενδεχόμενη επίδραση που θα έχει αυτό το τέλος πάνω. Έχουμε επιλογή να μην το δεχτούμε αυτό το τέλος, κύριε Ρουσουνίδη? Όχι, εμείς δεν λέμε για την επιλογή. Η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή αναβάθμιση και όλα αυτά, ήδη η ξενοδοχειακή τουριστική βιομηχανία εργάζεται επ' αυτού. Είναι κάτι που μας ζητούσαν εδώ και τα τελευταία χρόνια οι τουριστικοί μας εταίροι. Μας έβαζαν και ήδη, αν θέλετε, στο θέμα αυτό και τι πρέπει να κάνουμε για να βελτίωση των εγκαταστάσεων, μείωση των πλαστικών κ.ο.κ. Είναι κάτι που κάνουμε εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Στον βαθμό όμως που θέλει, στον βαθμό που θέλουν οι αρμοδίοι. Δεν είναι στον βαθμό που θέλουν αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι και δεν είναι κάτι που θα αποφύγουν. Εμείς βεβαίως κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Αλλά, ξαναλέω, πρέπει να δούμε τα νούμερα, τους αριθμούς και τον αντίκτυπο που θα έχει. Διότι θεωρούμε ότι θα υπάρξει και μια επίδραση η οποία δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή σε αριθμούς. Είναι μια μαθηματική πράξη ότι θα μπέρσει εδώ τους τουρίστες, θα επιβάλλουμε τόσο τέλος. Επίσημα, ποιος θα σας το ανακοινώσει αυτό? Επίσημα, από ποιον περιμένετε ενημέρωση? Είμαστε σε επαφή με το Κέντρο Μελετών, Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχουμε και μια συνάντηση η οποία θα γίνει, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά και θα εκφράσουμε και εμείς τις ανησυχίες μας κτλ. Ούτως ώστε οι υποθέσεις και τα σενάρια που θα δούμε να είναι πολύ πιο ρεαλιστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλά. Στον κύριο